έρχομαι με μια καφεδούμπα εδώ πέρα στο χέρι. Έχω να σας ευχηθώ καλό μήνα, να είναι ονειρεμένος αυτός ο μήνας, γεμάτο αγάπη, χαρά, υγεία πάνω απ' όλα, πολλά λαμπάκια στην ψυχή σας και γενικά να περάσετε σούπερ, να φύγουν όλες οι δυσκολίες. Welcome λοιπόν και σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, vlog μας day 2, αν και εγώ έκλειψα η αλήθεια είναι, από την day 1, γιατί πολύ απλά κατάσταση δεν πιάνεις μαζί μου και γενικά δεν ήξερα ότι θα το κάνω αυτό. Όμως, γιατί ρε αδερφέ να μην το προσπαθήσω κι εγώ, και καμιά φορά δεν ξέρεις κιόλας πού θα βγει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Παράλληλα όμως έχω και την αγωνία πώς θα το διαχειριστώ και αν θα τα καταφέρω. Θα το προσπαθήσω. Οπότε εγώ κάθε μέρα θα σας έχω έτοιμο βίντεο, το οποίο θα ανεβαίνει κάθε μέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Εύχομαι όλο αυτό να σας κρατάει πολύ ευχάριστη παρεούλα και όχι βαρετή παρεούλα, μια που θα είμαστε και μέσα στο σπίτι, μια που είμαστε και στο lockdown. Εύχομαι να περάσει ευχάριστα η ώρα σου, πίνοντας το καφεδάκι σου, τρώγοντας το φαγητό σου. Δεν ξέρω κιόλας πότε θα το δεις. Θα με δεις το πρωί, θα με δεις το απόγευμα. Πάντως εγώ θα σου έχω κάθε μέρα το νέο βίντεο. Και πριν φτιάξουμε πρωινό, πάμε να πάρουμε τις φιλενάδες από Καβάλα. Είμαστε σε μια ομαδική συνομιλία, οπότε δεν ξέρω τώρα ποια από όλες θα απαντήσει. Εγώ θα καλέσω. Ναι. Καλημέρα! Hello! Θέλω να σου πω, φιλενάδα, ότι τραβάω βίντεο και θα είσαι και εσύ μέσα. Α, καλό, ε! Κάνετε βρε κορίτσια, τι κάνετε? Πώς είσαστε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλά είσαστε? Αχ, ωραία παιδιά, μου λείπετε πάρα πολύ. Έχετε να νεωθεί. Ποιος? Για πού το βλέπεις? Ποια καραντίνα? Θα την πνίξω κορίτσια, τι μου λέει ότι έχω ανανεωθεί. Εγώ κλαίω τη μοίρα μου κάθε μέρα. Τίποτα, λοιπόν. Παιδιά, εγώ τώρα σηκώθηκα, δεν έκανα τίποτα, απλά κάνω τις ενυδατώσεις μου βασικά, κάθε πρωί όσο μπορώ. Έχω έρθει που λέτε στην κουζίνα, τα παιδιά έχουν ήδη σηκωθεί, τους έχω φτιάξει ήδη γαλατάκι και πρωινό. Ήρθα στην κουζίνα να φτιάξω τώρα και το δικό μου το πρωινό. Το προηγούμενο βίντεο σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας κάνω εύκολα χριστουγεννιάτικα nail art. Κάτσε όμως να πάμε πρώτα κάτι της, γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αφού φάγαμε το πρωινό μας και μιλήσαμε και με τις φιλενάδες μου, ήρθαμε εδώ πέρα να σας δείξω εύκολα χριστουγεννιάτικα σχέδια. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι αυτή την Πέμπτη στις 7 η ώρα με έχει καλέσει μια συνάδελφος να ξεκινήσω εγώ το ταξίδι, τον live που θα κάνει, θα κάνουμε μαζί δηλαδή την έναρξη. Στο κουτάκι περιγραφής θα σου έχω ακριβώς το account που θα πρέπει να μπεις αν θέλεις και εσύ και ενδιαφέρεσαι να δεις το live. Εγώ θα μπω με το account Bella Mary Nails, οπότε το live είναι δωρεάν και μπορείς και εσύ να το παρακολουθήσεις στις 7 αυτή την Πέμπτη. Η κάθε μία μας θα κάνει δύο διαφορετικά Christmas nail art. Εδώ πέρα θα σου δείξω το ένα, αλλά δεν θα στο κάνω, θα κάνω κάτι διαφορετικό σήμερα. Οπότε, εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις, αν ενδιαφέρεσαι, να δεις ακριβώς από κάτω στο κουτάκι περιγραφής το link της συναδέλφου, της Λιδίας, και εκεί θα μας βρεις την Πέμπτη. Οπότε πάμε να σου δείξω εγώ τώρα σήμερα τι σου έχω. Φέτος πειραματίστηκα αρκετά, θα έλεγα, με τις καινούργιες τάσεις. Αυτά είναι από τα πιο παλιά μου σχέδια. Τώρα άκου να δεις, στο live εγώ θα δείξω αυτό. Κάτι άλλο δεν θα σου πω, όμως πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και θα σου φτιάξω αυτό εδώ πέρα το σχέδιο, το οποίο, παιδιά, έχει τρελάνει κόσμο, το είχα κάνει και στο Instagram, το διάλεξα, να σας το δείξω και εδώ πέρα στο YouTube. Λοιπόν, αρχικά έχω να σου πω ότι έχω βάψει το tip με το Semilac το 026 και τώρα στο καπάκι, επειδή μας αρέσει το matte, θα του περάσω ένα matte top coat, το οποίο το συγκεκριμένο είναι από Blue Sky. Mm.
Και αφού το έχω πολυμερίσει και το έχω μετατρέψει σε ματ εκδοχή, έχω πάρει την πάστα μου και τώρα θα αρχίσω να κάνω το σχέδιο μου. Αρχικά θα κάνω την χιονοστιβάδα μου. Ξεκινάω πάντα από το κέντρο. Πριν το πολυμερίσω, θα πάρω το πινέλο μου από Semilac και θα αρχίσω να τραβάω γραμμούλες. Πάδα μου αρχικά έχει γίνει. Κάνω και εδώ πέρα κάτι εδώ μικρούλες. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα. Εδώ. Και θα κάνω μικρές τελίτσες γύρω-γύρω. Φε του χιονιού. Λοιπόν, θα πάρω πάλι το πινελάκι μου και θα αρχίσω να τραβάω και από εδώ τις γραμμές. Και πριν το πολυμερίσω, θα του ρίξω sugar fake. Αφού το έβγαλα από τη λάμπα, παίρνω τώρα ένα πινέλο βεντάλια και ξεσκονίζω την περιττή ποσότητα. Και το πρώτο σχεδιάκι μου είναι έτοιμο, πάρα πολύ εύκολο. Πάμε τώρα να σας δείξω το δεύτερο σχεδιάκι. Εδώ πέρα το tips το έβαψα μπλε, οπότε τώρα θα πάρω αυτά εδώ πέρα τα flakes, τα οποία είναι στην απόχρωση πάλι μπλε. Κάνει πάρα πολύ ωραίο εφέ και με ένα dotting tool θα τα βάλω πάνω στο tip. Χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σχήμα, τα βάζω όπου να είναι. Θα το περάσω πάλι ματ ώστε να μπορώ να κάνω καλύτερα το σχέδιο και να μην γλιστράει. Και μετά αν θέλω πάλι να το γυαλίσω, θα του βάλω ένα top coat. Και αφού το πολυμέρισα και με ματ, παίρνω πάλι από την πάστα μου και χρησιμοποιώ το ίδιο το πινελάκι και αρχίζω και κάνω μία χιονοστιβάδα εδώ στο κέντρο. Και τώρα θα πάω εδώ πέρα να κάνω κάποια ημικύκλια. Και αφού έχω τελειώσει αυτό το σχέδιο, θα πάω τώρα να κάνω χιονάκια στα πλάγια. Αυτή τη φορά δεν θα πάρω sugar effect, αλλά θα χρησιμοποιήσω κάποια ακριλική πούδρα και θα τη βάλω. Θα το πολυμερίσω και αφού το πολυμέρισα θα βγάλω την περιττή ποσότητα από την ακριλική πούδρα. Βάζω ένα top knot wipe για να δώσει και τη λάμψη και το πολυμερίζω. Λοιπόν, αυτά είναι τα σχέδια που κάναμε μαζί. Ελπίζω να καταλάβατε πώς θα κάνω, γιατί πολύ απλά δυσκολεύομαι όσον αφορά το nail tutorial. Δεν μπορώ να διαχειριστώ εύκολα την κάμερα, γιατί δεν έχω και κάποιον να μου βοηθάει, ώστε να βλέπω ότι εστιάζει καθαρά στην εικόνα. Ελπίζω να καταλάβατε πώς τα έκανα. Είναι πάρα πολύ λαμπερά, θα τα έλεγα. Ελπίζω να σας αρέσουν. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Για ό,τι απορία όσον αφορά τα νύχια, θέλω να με ρωτάτε. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα της ημέρας, γιατί περνάει η ώρα και έχουμε και την τηλεκπαίδευση. Και πριν αρχίσουμε την τηλεκπαίδευση και πριν βάλω τα παιδιά μου να φάνε, θέλω λίγο να σας δείξω λίγο το ντεκορασιόν που επικρατεί εδώ μέσα. Όχι πως είναι το τρελό φέτος, αλλά πρέπει να σας το δείξω, γιατί στο βίντεο που σας έκανα σε ένα vlog σας έδειξα τη διακόσμηση, αλλά ήταν βράδυ. Για πάμε λίγο να δούμε το ντεκορασιόν.
Αρχικά το δέντρο μας είναι πράσινο. Φέτος θα ήθελα να είναι άσπρο, αλλά εμένα ο άντρας μου δεν θέλει. Το αστέρι μας είναι αυτό. Έχουμε πάρει διάφορα στολιδάκια, χρυσές, αλλά και κόκκινες μπαλίτσες. Έχω βάλει τη γριλάντα μου. Έχω πάρει πάρα πολλά φωτάκια, γιατί πιστεύω ότι τα φωτάκια αναδεικνύουν περισσότερο το στολισμό του δέντρου. Αυτή εδώ πέρα είναι η γωνίτσα μου. Έβαλα χρωματιστά λαμπάκια αυτή τη φορά και έχω βάλει έτσι μια πανδεσία χαμός του χαμού και έχω βάλει και εδώ τα φωτάκια. Και πάμε και στο ντεκορασιόν του living room. Έχω βάλει αυτή την πιατελίτσα εδώ πέρα με τα αγγελάκια και τα κεράκια. Προχωράμε εδώ πέρα, καλά, εννοείται κρασάκι χριστουγεννιάτικο που το ζεσταίνεις κιόλας για τις θαλπορές και τις μαγευτικές νύχτες αυτών εδώ των ημερών. Ένα υπερπαραγωγή στεφάνι θα έλεγα. Εδώ και άλλη πιατελίτσα με το αστέρι και εδώ πέρα έχω και τα Άγιο Βασιλάκια μου, τα οποία ήταν κεριά και είχα μια μέρα τη φαϊνή ιδέα να ανάψω αυτά τα κεριά και τα άκαψα. Τι καλά! Και αφού τελειώσαμε και με τον ντεκορασιόν, έχω να σε ενημερώσω ότι κάπου εδώ, σε αυτό το σημείο, θα σε αφήσω λίγο, για λίγο, γιατί πολύ απλά η ώρα έχει πάει 12.30, μία παρά. Θα πρέπει να κάνουμε μια επανάληψη στην ιστορία, να μάθουμε για το Θησέα, πώς σκότωσε το Μινόταυρο, του τρελού. Λοιπόν, και μετά θα πρέπει να βάλω τα παιδιά μου να φάνε ωραιότερες φακές. Εντάξει, δεν μας αρέσει, αλλά πρέπει να τρώμε και κανένα όσπριο εδώ μέσα. Οπότε θα πρέπει λίγο να σας αφήσω, να φάνε τα παιδιά μου, να τελειώσουμε όλο αυτό του ονείρου, την τηλεκπαίδευση, και μέσα στην τηλεκπαίδευση εγώ θα τα αφήσω τα παιδιά μου να πάω ένα σούπερ μάρκετ, οπότε σε αυτό το βίντεο φιλενάδα, όταν θα ανοίξω την κάμερα, θα έχουμε και ένα σούπερ μάρκετ haul. Εν τω μεταξύ έχω βράσει και μπρόκολο για σαλατούλα, οπότε πάμε να τελειώσουμε όλα αυτά και επανέρχομαι με το σούπερ μάρκετ haul. Γεια σας again! Λοιπόν, η ώρα είναι 5.30, έχουμε τελειώσει από την τηλεδιάσκεψη, τηλεκπαίδευση τέλος πάντων, όπως κατά τη λένε. Λοιπόν, και έχω πάει ήδη εγώ σούπερ μάρκετ, οπότε πάμε τώρα να σου δείξω τι πήρα. Λοιπόν, αρχίζουμε με το τυράκι Gouda. Μ' αρέσει αυτή η συσκευασία γενικά να τα παίρνω, γιατί ξέρω πολύ απλά και δεν παίρνω και πολλά χύμα, γιατί γλιτσιάζουν κιόλας. Ενώ εδώ πέρα το έχω, ξέρω την ποσότητα, εντωμεταξύ εμείς τα τόσο θα τρώμε έτσι για πλάκα, χαλαρά. Οπα. Λοιπόν, πήρα γάλο πουλίτσα, πήρα... Ναι. Πήρα Vita Line. Αυτά τα γιορτάκια, κορίτσια, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι και με στέβια. Και πήρα και δύο κιόλας για να έχω. Λοιπόν, μετά μου αρέσουν πάρα πολύ. Εμένα δεν μου αρέσει το φρέσκο γάλα. Μόνο γάλα αμυγδάλου και γάλα Καρύτας. Γιατί πολύ απλά είχα και στο χωριό μου τέτοια. Καταλαβαίνει. Να μου αρέσει το συμπυκνωμένο γάλα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με ψωμί τούτος. Πήρα, παιδιά, και σοκολάτα, την οποία την άνοιξα στο αυτοκίνητο, να τα λέμε και αυτά. Και πορτοκαλάκι και υγεία. Θα συνεχίσω με λουκανικάκια. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα το αποσμητικό, το οποίο, όπως βλέπετε, είναι καινούριο λανσάρισμα. Από Dove. Θα το δοκιμάσουμε. Θα πήρα και άλλο γάλα. Λοιπόν, καλά, παιδιά. Εντάξει, δεν το συζητάω. Λέει στο φούρνο με μπάρμπεκι. Το έχετε δοκιμάσει? Εγώ μιλάμε, το τσακίζω. Μια φορά το άνοιξα, τα έφαγα μόνο μιας. Και ποιος αντιστέκεται σε παλτάκια? Όταν βλέπεις Big Brother, θες να φας και την κουτσουκέλα σου. Ορίστε. Θα συνεχίσω τώρα με αυτήν εδώ πέρα την τουρτίτσα. Δεν ξέρω, με έπιασε κάτι να φτιάξω. Και επειδή έχουμε και το vlog μας, γιατί να μην φτιάξουμε μαζί μια τουρτίτσα. Θα συνεχίσω με δημητριακά, τα οποία είναι ουσιαστικά τραγανές μπουκές δημητριακών με βρώμη, με κομμάτια σκούρα σοκολάτας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Πήρα μπισκοτάκια, τα οποία είναι από αλατίνη και έχει γεύση, να το πω, και άρωμα κανέλας. Πήρα μπανανούλες. Οπότε το vlog μας day 2 θα τελειώσει κάπου εδώ. Τώρα βασικά θα ανοίξω κάποια mail που μου ήρθανε. Θα τελειώσουν και τα παιδιά μου αγγλικά. Τελειώνουν 8.30 ώρα. Μετά θα τους φτιάξω να φάνε. Και μετά έχει Big Brother, Netflix, κάτι πολύ χαλαρό. Θα ανάψω και το δεντράκι μου τώρα, να κάνω και ατμόσφαιρα. Οπότε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θα περιμένω τα like σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, subscribe
στο κανάλι μου. Περιμένω τα σχόλιά σας. Οπότε αυτά από μένα. Θα τα πούμε αύριο πάλι στις 7. Θα σας κάνω παρεούλα στον καφέ σας, στο lunch σας, στο brunch σας. Δεν ξέρω και εγώ τι, δεν ξέρω πότε θα με δεις. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και άλλα πλάνα σε πιο αργές ώρες. Αυτό μπορεί να είναι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όμως εγώ ξέρω ότι θα έχω για σένα πάντα ένα βίντεο κάθε μέρα. Οπότε, μέχρι το επόμενο vlog μας, φιλάκια πολλά!